άτομο νεαρής ηλικίας που κατάγεται από την Καλαμάτα και διατηρεί σχέσεις με την Πάτρα έχει μπει στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, καθώς φαίνεται να έχει σπίτι στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και το Χαλάνδρι. Μάλιστα, στο πλαίσιο της όλης επιχείρησης ερευνήθηκε σπίτι στην οδό Κορίνθου κοντά στην οδό Ιεροθέου. Ο νεαρός φαίνεται ότι είχε νοικιάσει το διαμέρισμα στην Πάτρα τα δύο τελευταία χρόνια και κινεί το μεταξύ της Αχαϊκής Πρωτεύουσας και της Αθήνας. Το ενδιαφέρον των αρχών για την Αχαϊκή Πρωτεύουσα ήταν από την πρώτη στιγμή αναφορικά με την αναζήτηση πυρήνων και ιδιαίτερα μετά το γεγονός ότι βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα με ονόματα και ένα σχεδιάγραμμα που αφορά στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα. Στοιχεία βέβαια τα οποία αξιολογούνται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία όπως και όλα όσα βρέθηκαν στα σπίτια που ερευνήθηκαν στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλανδρίτσας, εάν δηλαδή έχουν κάποιο ποινικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν με την έννοια το αντάρτικο των πόλεων, διάσπαρτοι πυρήνες σε πολλές περιοχές της χώρας. Ύστερα από τις έρευνες σε σπίτια και σε αποθήκες, φαίνεται ότι η αντιτρομοκρατική προσανατολίζεται και σε νέες συλλήψεις ατόμων από την Αθήνα αλλά και από την Αχαΐα. Σύμφωνα μάλιστα και με δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου, για την πορεία των ερευνών η έκδοση ενταλμάτων είναι θέμα χρόνου. Ενώ παράλληλα οι ιδιοκτικές αρχές αναζητούν τους τέσσερις για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης μετά τον εντοπισμό της Γιάφκας στο Χαλάνδρι. Μάλιστα, χθες έφτασαν στις φυλακές Αγίου Στεφάνου δύο πούλμαν με άτομα που πρόσκειται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, προκειμένου να συμπαρασταθούν στον ένα από τους συλληφθέντες που μεταφέρθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα όπου και έχει προφυλακιστεί.